Καλησπέρα και από μένα, αγαπητοί κύριοι σύνεδροι. Θα χρησιμοποιήσω τα χαρτιά μου για να μείνω εντός χρόνου, γιατί χωρίς χαρτιά φοβάμαι ότι θα ξεφύγω πολύ από το χρόνο και θα είμαστε εδώ μέχρι αύριο. Καταρχάς, θα ήθελα να ευχαριστήσω πάρα πολύ την Ξένιος Πόλης για την ευγενική της πρόσκληση, αλλά και για την πολύ ωραία διοργάνωση αυτού του σημαντικού kick-off meeting, αυτής της συνάντησης. Επίσης, συγχαρητήρια σε όλους τους προλαλήσαντες για τις πολύ ενδιαφέρουσες ομιλίες τους. Εγώ θα σας παρουσιάσω κάποιες βασικές δράσεις επιχειρηματικότητας και ψηφιοποίησης που υλοποιούμε στο τμήμα ιστορίας, αρχαιολογίας, πίσω πώς θα πάμε, και διαχείρισης πολισμικών αγαθών στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου. Εμείς εδράζουμε στην Καλαμάτα, δεν πουλάμε ήλιο και θάλασσα, όπως είπε ο εκλεκτός συνάδελφος αναπληρωτής καθηγητής κ. Αναγνωστόπουλος, αλλά πουλάμε το drone μας, όπως βλέπετε εδώ, το οποίο έχουμε. Και άλλωστε, όπως λέγεται σήμερα, η drone είναι η καινούρια selfie. Οπότε να είμαστε. Το τμήμα μας είναι σχετικά νέο. Ιδρύθηκε και το 2003, ξεκίνησε να λειτουργεί το 2004-2005. Ωστόσο, στα 14 περίπου χρόνια της ύπαρξής του, έχει καταφέρει να διακριθεί κυρίως μέσω του ανταγωνιστικού του πλεονεκτήματος, που είναι η αρμονική σύνδεση των παραδοσιακών, θα λέγαμε, επιστημονικών τομέων της ιστορίας και της αρχαιολογίας με το πιο σύγχρονο κλάδο της πολιτισμικής διαχείρισης. Αυτή η διεπιστημονικότητα εκφράζεται σε όλα μας τα προγράμματα, τα προπτυχιακά και τα μεταπτυχιακά. Επίσης, είμαστε το μοναδικό τμήμα στη χώρα που έχει οργανωμένο και πλήρως εξοπλισμένα εργαστήρια αρχαιομετρίας και ενάλειας αρχαιολογίας. Πράγματι, στο τμήμα δίνουμε μεγάλη έμφαση στην άψογη θεωρητική κατάρτιση των φοιτητών μας, αλλά τα αντικείμενά μας προσφέρονται και για έμπρακτη άσκηση, κάτι το οποίο επιδιώκουμε με διάφορους τρόπους, προκειμένου να μπορέσουμε να προετοιμάσουμε τους φοιτητές μας για μια επιτυχημένη επαγγελματική ή και επιστημονική σταδιοδρομία. Το έργο μας υποστηρίζεται από τις υποδομές μας, που περιλαμβάνουν πέρα από τα διδακτήρια, εργαστήρια υπολογιστών, πλούσια βιβλιοθήκη και την Πανεπιστημιακή Αρχαιολογική Μουσιακή Συλλογή. Όπως βλέπετε, τόσο στα προπτυχιακά όσο και στα μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών μας, ακολουθούμε διεπιστημονικές προσεγγίσεις, θεραπεύοντας τις παραδοσιακές επιστήμες, αλλά και δίνοντας έμφαση όσο μπορούμε σε τεχνολογίες αιχμής και σε νέες κατευθύνσεις. Στο ίδιο πλαίσιο κινείται και το ερευνητικό μας έργο, το οποίο επιτελούν είτε μέλη ΔΕΠ του τμήματος είτε ερευνητικές ομάδες του τμήματος, συχνά σε συνεργασία με ακαδημαϊκά ιδρύματα και φορείς του εξωτερικού και της Ελλάδας βέβαια. Το έργο αυτό συνεπικουρούν σημαντικά τα τρία οργανωμένα και πλήρως εξοπλισμένα εργαστήρια του τμήματος, το Εργαστήριο Σύγχρονης και Νεότερης Ιστορίας, το Εργαστήριο Ενάλειας Αρχαιολογίας και το Εργαστήριο Αρχαιομετρίας. Στο τελευταίο θα επικεντρωθούμε λίγο περισσότερο, καθώς πολύ πρόσφατα έλαβε μέρος στη χρονολόγηση τμήματος του Παναγίου Τάφου στα Ιεροσόλυμα, σε συνεργασία με την καθηγήτρια κυρία Μοροπούλου του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου. Πράγματι, το Εργαστήριο Αρχαιομετρίας ήδη από το 2007 ειδικεύεται σε αναλυτικές, μη καταστροφικές μελέτες αρχαιολογικών συλλογών, σε απόλυτες χρονολογήσεις και εργασίες ανασύνθεσης παλαιοπεριβάλλοντος, αξιοποιώντας σύγχρονες τεχνολογίες. Οι συνεργασίες του περιλαμβάνουν ακαδημαϊκούς, ερευνητικούς φορείς και διευθύνσεις του ΙΠΟΑ, της Περιφέρειας Πελοποννήσου επίσης, αλλά και μεγάλο αριθμό φορέων του εξωτερικού, με τους οποίους συνεργάζεται μέσω κοινών ερευνητικών προγραμμάτων. Εδώ βλέπουμε ενδεικτικά μερικά από τα προγράμματα στα οποία συμμετέχει είτε ως leader είτε ως partner το Εργαστήριο Αρχαιομετρίας, ενώ επίσης συνεργάζεται με το Πανεπιστήμιο της Στοκχόλμης μέσω του NEO Observatory στην Πύλο και προγραμματίζει και το πρώτο φερινό σχολείο πάνω στις πολιτισμικές τεχνολογίες. Ενδεικτικές εργαστηριακές μελέτες και έρευνες πεδίου περιλαμβάνουν πολλές τοποθεσίες και συνεργασίες με διάφορους φορείς, όπως το Αρχαιολογικό Μουσείο Πατρών, το Μουσείο Μπενάκη, το Παρατηρητήριο Νίο και άλλα. Και βεβαίως, εννοείται πως δημοσιεύει διεθνώς αλλά και στον εθνικό χώρο πολλά από τα πορίσματά του. Διοργανώνει αναδιετία τα συμπόσια Archaeological Research and New Technologies, ενώ πέρσι ανέλαβε και υλοποίησε με ιδιαίτερη επιτυχία το μεγάλο διεθνές συνέδριο αρχαιομετρίας στην Καλαμάτα. Όπως ενδεικτικά λοιπόν παρουσιάσαμε, τα εργαστήριά μας υποστηρίζουν το ερευνητικό έργο και τις συνεργασίες που επιτελούνται στο τμήμα και ενισχύουν όσο μπορούν την κατάρτιση των φοιτητών μας στην αξιοποίηση νέων τεχνολογιών στο κομμάτι του πολιτισμού.
Το πρόγραμμα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία από την άλλη πλευρά είχε ως στόχο να ενισχύσει τη θεωρητική και πρακτική εκπαίδευση των φοιτητών σε εργαλεία πολιτισμικής επιχειρηματικότητας, δηλαδή στην εφαρμογή του management και του marketing στο κομμάτι του πολιτισμού και ειδικά του μη κερδοσκοπικού τομέα. Το πρόγραμμα περιλάμβανε την εκπαίδευση των φοιτητών σε θεωρίες και εφαρμογές που είχαν να κάνουν με την έρευνα αγοράς, τη δημιουργία, την υλοποίηση, την έβρεση χορηγιών, το marketing, αλλά και την αξιολόγηση 4 συνολικά νέων μουσιοπαιδαγωγικών προγραμμάτων, τα οποία δημιουργήθηκαν και υλοποιήθηκαν σε συνεργασία με 3 πολιτιστικούς φορείς της Καλαμάτας. Η αξιολογήση των προγραμμάτων, στο οποία συμμετείχαν περισσότερα από 1.000 άτομα, ήταν λαμπρές και οδήγησαν στην τόνωση των σχέσεων συνεργασίας μεταξύ του Πανεπιστημίου μας και της τοπικής κοινωνίας. Μάλιστα, ένα από τα προγράμματα, το «Ταξίδι στην ιστορία του νομίσματος», επιλέχθηκε να παρουσιαστεί στο Αρχαιολογικό Μουσείο Μεσσηνίας κατά τις Ευρωπαϊκές Ημέρες Πολιτιστικής Κληρονομιάς του 2012. Και είναι σημαντικό να θυμόμαστε ότι τα προγράμματα αυτά τα δημιούργησαν και τα υλοποίησαν οι ίδιοι φοιτητές. Με αρκετή πλέον άσκηση και εμπειρία τόσο στη χρήση νέων τεχνολογιών, όσο και στην εφαρμογή εργαλείων επιχειρηματικότητας, ήρθε πλέον ο καιρός στο ΤΙΑΔΠΑ να συνδυάσουμε και τα δύο, ανοίγοντας νέους ορίζοντες στις δράσεις μας. Ένα τρέχον πρόγραμμα που συνδυάζει τις ψηφιακές τεχνολογίες με την επιχειρηματικότητα είναι το Καλαμάτα 1821, Δρόμοι Ελευθερίας, που υποστηρίζεται από το ΕΣΠΑ, Ερευνό Δημιουργό Καινοτομό. Με διάρκεια μέχρι το 2021 και με προϋπολογισμό 1.000.000 ευρώ, το πρόγραμμα βασίζεται στην κοινοπραξία 3 βασικών φορέων με λίντερ το ΤΙΑΔΠΑ. Συμμετέχει το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου, μαζί με το ΤΙΑΔΠΑ τα τμήματα θεατρικών σπουδών και πληροφορικής τηλεπικοινωνιών. Επίσης συμμετέχει η κινηματογραφική εταιρεία Viewmaster και συμμετέχει και η δημοτική επιχείρηση Φάρης με τους πολιτιστικούς φορείς της που είναι ο χορός, η μουσική και τα εικαστικά. Με κορύφωση τον εορτασμό των 200 ετών από την απελευθέρωση της Καλαμάτας στις 23 Μαρτίου 2021, το πρόγραμμα αποσκοπεί να ολοκληρωθεί με 3 παραδοτέα. Τη δημιουργία μιας κινηματογραφικής ταινίας, τον ανασχεδιασμό και την εισαγωγή νέων δρόμενων για τις επετείους του 1821 και την ανάπτυξη πολυμεσικών εφαρμογών. Ιδιαίτερα οι τελευταίες θα περιλαμβάνουν μία τράπεζα πληροφοριών με πρωτότυπη πολυμεσική πλατφόρμα για την ανάδειξη ιστορικού υλικού και τη διασύνδεση της ιστορίας με τη σημερινή πόλη. Μια εφαρμογή για έξυπνες συσκευές με παιχνίδια, ενημερωτικούς υπερσυνδέσμους και χάρτες και μια εφαρμογή πάλι για έξυπνες συσκευές για τη διαδραστική περιήγηση στην πόλη και την παρακίνηση της συμμετοχής του ευρέου κοινού στις δράσεις και στις εκδηλώσεις του προγράμματος. Εδώ έχει ενδιαφέρον να πούμε ότι έχουμε στόχο να εμπλέξουμε και τα παιδιά της πόλης με έναν τρόπο ώστε να έρθουν σε επαφή και με τις τεχνολογίες αλλά και με την ιστορία τους, κυρίως και με ένα κομμάτι της νεότερης ιστορίας που συνήθως το μαθαίνουμε στα σχολεία με τρόπο πολύ βαρετό, όπως είναι η Επανάσταση του 21. Και ο στόχος είναι να δημιουργήσουν τα ίδια τα παιδιά μέσω πυλού ή κάποιου άλλου υλικού μορφές, χαρακτήρες, ήρωες και αυτά μετά να ψηφιοποιηθούν και να δημιουργηθούν ιστορίες, παιχνίδια, πάλι σε σενάρια των παιδιών, με επίκεντρο την ιστορία του 21. Οπότε αυτό είναι το ένα αρχικό σκεπτικό που έχουμε και ελπίζουμε να μπορέσει να υλοποιηθεί, εμπλέκοντας και τα παιδιά με πιο δημιουργικό τρόπο. Στους παράλληλους στόχους του προγράμματος, βέβαια, ένας βασικός στόχος είναι να αυξηθεί η διεθνής αναγνωρισιμότητα της Καλαμάτας και βεβαίως να τονωθεί ο τουρισμός και η τοπική αγορά. Επιπλέον στόχοι είναι να διαδοθούν άγνωστες και ενδιαφέρουσες πτυχές ιστορικές με επίκεντρο την περιοχή της Μεσσηνίας, να αναδειχθούν και να διαχυθούν όλες αυτές οι νέες υπηρεσίες και τα προϊόντα σε ένα ευρύ κοινό, να υλοποιηθούν καινούργιες πολιτιστικές, εκπαιδευτικές και τουριστικές δράσεις και βέβαια να ενισχυθεί η επιχειρηματικότητα και η τουριστική βιομηχανία μέσω της ψηφιοποίησης του πολιτισμικού αποθέματος και της αξιοποίησης των νέων τεχνολογιών. Όπως λοιπόν περιγράψαμε, αν και σχετικά νέο, το τμήμα προχωρεί σταθερά με βλέμμα προς το μέλλον. Αναζητά και αξιοποιεί ευκαιρίες να εξυγχρονίσει τις δράσεις και τις επιστημονικές προσεγγίσεις του και επιδιώκει να αγκαλιάσει τις δυνατότητες που οι νέες τεχνολογίες έχουν να προσφέρουν. Όλα αυτά όμως μπορούν να προωθηθούν και να ανθίσουν ακόμα περισσότερο, όπως έχει υποθεί επανειλημμένα, μόνο μέσα από αξιόλογες συνέργειες και συνεργασίες, στις οποίες είμαστε ανοιχτοί. Σας ευχαριστούμε πολύ για την προσοχή σας.